Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύου ουρανίου παράκλητο, πνεύμα της αρχής. Ο Πανταχού παρών και τα πάντα, και ο Θεός, ο Αγαθόν και ο Θεός. Εχθέ και σκήνωσε νημί και καθάρισε νημά σε από πάσης κυρίας. Και σε όσον αγαθέ τα ψυχά σοι μου. Ευλογητός η Χριστέ. Πάνε Χριστό το Θεό που μας κατεξίωσε και φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαραγωστής και τώρα να προσκυνήσουμε τα παράχραντα του παθήματα ούτως ώστε να μας αφυπνίσουν από τον νησταγμό που μας κατέχει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το μυστήριο. Εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, αυτός διού τα πάντα γένετο και χωρίς αυτού γένετο ουδεέν ο γέγονε. Αυτός συγκαταβαίνει και έρχεται, φοράει την ανθρώπινη μορφή και αναλαμβάνει προσωπικά την ανάπλαση της ειδικής μας διαστροφής. Η σύστασή μας, αδελφοί μου, που πρέπει πάντοτε να θυμούμεθα και να μην ξεχνάμε ποτέ, είναι η αρχή της καταγωγής μας. Εάν τούτο δεν το ξέρει ο άνθρωπος, το ξεχνάει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να λειτουργήσει λογικά και ανθρώπινα, αφού δεν ξέρει ποιος είναι, πώς δεν έρχεται και πού πάει, ποιος είναι ο προορισμός του. Γι' αυτό, ειδικά τώρα επειδή είναι τα παράχαντα παθήματα του Κυρίου μας, έτσι τα ενθυμούμεθα τούτα, διότι η αιτία ακριβώς της καταστροφής ήταν από την αρχή, από τους πρωτοπλάστους. Όταν ο Θεός κατασκεύασε τον άνθρωπο, όχι προστακτικά όπως η σύμπασα χτίσει και αυτούς ακόμα τους αγγέλους, αλλά πρακτικά, επενέβη η Αγία Τριάδα ο Θεός πρακτικά και κατασκεύασε τον άνθρωπο. Αφού τον κατασκεύασε, τον ξύπνησε και του είπε «Ξέρητος ότι είσαι αιτιατών, στοιχείων και δεν μπορείς χωρίς να εξαρτάσαι από το αίτιον ότι δεν μπορεί να υπάρχεις». Και αυτό του έδωσε τις εντολές. Του έδωσε τις εντολές ούτως ώστε να πιστεύει ότι είναι εξαρτώμενος. Είναι αιτιατών στοιχείων και μόνο εξαρτάται από το αίτιον. Το μεν είναι, το έχει, το απέκτησε, του το έδωσε ο Θεός. Το ευ είναι όμως θα τα αποκτήσει με τη συνεχή επαφή της εξαρτήσεώς του μετά του αιτίατου, μετά του αιτίου που είναι ο Θεός. Λοιπόν του έδωσε δύο εντολές. Πρώτην τούτην στον να ξέρει ότι είναι αιτιατός και εξαρτάται από την εντολή του Θεού και δεύτερον του είπε μην κάνεις αυτό το πράγμα, είναι θανατηφόρο, γιατί αν το πειράξεις αυτό θα πεθάνεις. Ο διάβολος, η βάση του ολέθρου και της απολίας, επειδή αυτός κατεστράφηκε με το ίδιο τρόπο, πήγε και φλάνεσαι. Ο διάβολος ήταν μεγάλος άγγελος και με τον εγωισμό του, ότι δήθεν μπορούσε να ζήσει ανεξάρτητα από το Θεό, καταστράφηκε αυτομάτως και ανεπανορθώτως. Αυτή είναι η πληγή του. Με αυτόν τον τρόπο επλήγωσε τον πρωτόπλαστο. Έπεισε τον Αδάμ ότι
Είναι ανάγκη να εξαρτάστε από τον Θεό. Μπορείτε να γίνετε και εσείς θεοί. Και μετά του λέει, μην ακούς τι σας είπε, ότι αυτό είναι θανατηφόρο. Πάρτε το και μην ακούτε. Αυτοί δεν έπρεπε να κάνουν το λάθος. Όμως το έκαναν, ίσως και από την απειρία, αλλά δεν δικαιούνται. Διότι ήσαν και χαριτωμένοι. Ήσαν κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήσαν θεοειδείς. Ήσαν χωρητικοί όλων των θείων ιδιωτήτων. Δεν υπάρχει λόγος προφάσεως και δικαιώσεως κατ' ουδένα τρόπο. Όπως δυστυχώς να παρεσύρθησαν. Άμα λοιπόν αποφάσισαν να αναξορταποιηθούν από τον Θεό και να κάνουν αυτό που τους αρέσει, πήρε ο Θεός πίσω την χάρη και αμέσως υπήχθησαν στη φθορά και στον θάνατο και προκάλεσαν και την παγκόσμια φθορά. Φθορά δεν υπήρχε. Την φθορά την έκαμε η πτώση του Αδάμ. Η παρακοή και παράβαση του Αδάμ. Διότι θεωρείται ο κυρίαρχος των χτισμάτων ως θεοειδία. Πετάχθηκε η χτίση στη φθορά, ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα. Τότε λοιπόν έγινε η πτώση και άρα ο άνθρωπος ξορίστηκε από τον παράδεισο και επικοινώνησε πρακτικά πλέον με τον θάνατο, με τον πόνο, με τον φόβο και με την ειρωδύνη τα προϊόντα της φθοράς. Η Πανάγαση καθώς του Θεού ευσπλαχνία και συμπάθεια έδειξε την πατρική στοργή. Δεν έκανε όπως κάναμε εμείς, που άμα εμείς έχουμε κάτι που δεν μας αρέσει ή δεν μας ακούει, το πετάμε. Δεν έκανε η πατρική στοργή του Θεού κάτι τέτοιο. Λυπήθηκε τον άνθρωπο, αν και ήταν επέτειος αυτό, και μάλιστα αυτό που έκαμε ήταν και ύβρις κατά του Θεού, όμως η παναγάπη του και κάλυψε όλα τούτα και ήρθε ο ίδιος προσωπικά να αναπλάσει τον άνθρωπο, να τον επαναφέρει εκεί, στην πρώτη του αξία, στο κατοικό να και ομοίωση. Δεν θα γινόταν αυτό κατά άλλων τρόπων, ή μη πρακτικά, διότι έπρεπε τον ίδιο τον άνθρωπο, αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση που κατασκεύασε, έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να τον θεραπεύσει, να μην κάνει κάτι άλλο, ετερογενές. Συγκατεβαίνει και φοράει τη δική μας φύση και γίνεται άνθρωπος μένοντας και Θεός, γινόμενος θεάνθρωπος, και αρχίζει να θεραπεύσει πρώτα τις πληγές από τις οποίες έγινε η πτώση. Η πρώτη πληγή ήταν ο εγωκεντρισμός, διότι ήθελαν να γίνουν θεοί, ο εγωισμός. Η δεύτερη ήταν η φιλαυτία. Έπρεπε να φάρω αυτό που τους αρέσει. Αρχίζει λοιπόν ο Θεός Λόγος, φορώντας την φύση μας, πρακτικά να ξεριζώνει και να θεραπεύει αυτές τις πληγές. Ξεκινάει με την εγκράτεια. Ήδη ανεχθερεύονται την προσευχή του Θεού. Και εξήρθενε στην έρημο, λέει, και ενίστεψε η μέρα σε σαράκοντας και νύχτα σε σαράκοντα. Λοιπόν, και έτσι κατασκεύασε αυτόν τον τρόπο δια της εγκρατείας την παραβίαση της ακρασίας του ανθρώπου. Μετά ύστερα υποδίδεται το ρόλο του ταπεινού και γίνεται υπήκουος προς τον πατέρα χωρίς να περιέχει μέσα στην φύση του αυτόν. Αυτός μηδέν ον ήτον της πατρικής μεγαλοσύνης. Σε ποιον να υποταχθεί. Αυτός διοικεί το σύμπαν. Αυτός διοικεί τα πάντα αγένετο και χωρίς αυτό αγένετο ουδέν ο γέγονεν. Και η συνεχτική του δύναμη στα κατέχει. Αυτός ο Θεός Λόγος, ο το σύμπαν των όντων, δημιουργός και συνοχεύς. Εάν την συνεκτική του δύναμη σε χρόνο να στραπείς τη μαζέψη της συστέλη, αμέσως το σύμπαν διαλύεται. Επιστρέφει πάλι στο μηδέν. Αυτός όμως δια της παραγάπης του παραμένει και με τρόπον πατρικής στοργής αναλαμβάνει τη δική μας θεραπεία. Όχι προσωπικά. Διότι παρόλο που παραδείκαμε το θέλημά του και τον προδώσαμε και υποήχθημεν στη φθορά και στον θάνατο, δεν μας αφήρεσε την ελευθερία της προσωπικότητος. Μας άφησε ελευθέρους
εις το να σκεπτόμεθα και να κάνουμε μόνοι μας ό,τι θέλουμε. Δεν μας το υστέρησε το δια της πτώσεως. Λοιπόν, αφού δια της εγκρατείας μας έδειξε τον τρόπο αυτόν, μετά υποδίεται τον ρόλο της ταπεινοφροσύνης και της υπακοής. Και έτσι γίνεται παράδειγμα. Αν μας έδωνε εντολές τώρα και μας έλεγε εγώ σας διατάζω για να θεραπευτείτε εγκράτεια, προσευχή, κατάλαβες, και ταπείνωση και υπακοή, θα λέμε μα καλά εσύ τα λες, είσαι Θεός, άρα εμείς μπορούμε. Υποδίεται πρακτικά τον ρόλο του εγκρατούς, του υποτακτικού και του ταπεινού, γίνεται πρακτικό παράδειγμα και μας προκαλεί σε απομίμηση, χωρίς να μας αφαιρέσει την ελευθερία της προσωπικότητας μας διά της προστακτικής εντολής. Όλα αυτά όταν τα αξιολογείτε μέσα σας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο βοήθημα να ξυπνήσετε, να καταλάβετε ποιοι είμαστε, πώς θα ήρθαμε και πού πηγαίνουμε. Αυτός λοιπόν, ο οποίος και περεμείς αυθαδιάσαμε και τον προδώσαμε, έρχεται και υποδίεται τη δική μας φύση, υποδίεται το ρόλο του μετανοούντος και μας δείχνει πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής. Και έκτοτε μέχρι σήμερα εκατομμύρια ήρωες τον αντέγραψαν με ακρίβεια μαθηματική. Ποιος μπορεί τώρα να πει ότι δεν μπορεί να φυλάξει τις εντολές, δεν μπορεί να μιμηθεί την πρακτική, τη διάταξη, την εντολή του Χριστού. Εδώ εκατομμύρια με μαθηματική ακρίβεια το εφήρμοσαν και πέτυχαν απολύτως το κέντρο των θείων Ευαγγελιών. Φόρεσαν την θεοειδία και επέστρεψαν στο κατ' εικόνα και ομοίωση. Αυτοί είναι από εμάς άνθρωποι ήταν, που έδειξαν με την θέλησή τους και την απόφασή τους και την ενέργειά τους αυτό το θρίαμβο, και τώρα αισθήσει ότι αυτοί είναι άγιοι και τέλειοι και όμοιοι με τον Θεό, προσευχόμεθα και τους παρακαλούμε, τους κάναμε εικόνες και μορφές, ίσως τους πείσουμε στην αγάπη τους να συμβάλλουν και αυτοί εκεί με τις πρεσβείες τους την ημετέραν θεραπεία. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι τώρα είναι έτσι, είναι ο συνεχής μας έλεγχος. Γιατί, πώς μπόρεσαν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε. Λοιπόν, ο σκοπός μας τώρα να γυρίσουμε στην πρακτική μορφή. Μετά που μας έδειξε ο Κύριος μας τον τρόπο αυτόν, τώρα πλέον αρχίζει η δική μας καθηκοντολογία. Αφού απαδείξαμε ότι πρακτικά τα κάναμε εμείς θάλασσα και καταστραφήκαμε και δεν υπάρχει καμιά ελπίση θεραπείας και επιστροφής, τότε λοιπόν υπήρχε στο θέμα της υποταγής του Θείου Θελήματος, ούτως ώστε δια της στηρήσεως των εντολών να επαναφέρουμε την ομολογία της πρώτης αρνήσεως, να προκαλέσουμε την Θεία Χάρη που μας εγκατέλειψε για την παρακοή και να μας επαναφέρει εις το πρώτο αρχαίο απλού, στο κατ' εικόνα και ομοίωση. Η άρνηση του Θείου Θελήματος ήταν η πτώση και η δημιουργία της φθοράς. Τώρα η μακροθυμία του Θεού που μας άφηκε να μας εδώ σε αυτή την εξορία, μας έδωσε μια παράταση ζωής, αυτήν που ζούμε, ούτως ώστε να αποδείξουμε πρακτικά ότι τώρα με θέληση τη δική μας, όχι με ηττοπάθεια και αιχμαλωσία, είμαι θα φύλακες της εντολής, επαρορθώνουμε την άρνηση δια της ομολογίας και τότε η Θεία Χάρης αρχίζει μέσα μας την ανάπλαση και τον ανακαινισμό. Λοιπόν, οι πτώσεις μας αδελφοί μου, ο άνθρωπος είναι διπλούς στην φύση του. Είναι και αισθητός με το σώμα του απόξω, είναι και νοητός από την ψυχή και τον νου του. Και τα δυο τα έφθυρεν με την πτώση. Διότι δια της παρακοής για του εγωισμού έφθυρα τον ψυχικό του κόσμο και δια της απογεύσεως του παραλέγου
ευθέρω τον εξωτερικό του κόσμο δια της φιλαυτίας και της φιλιδονίας. Αυτά τα θεράπευσε ο Κύριος μας πρακτικά και τα αφήρμοσα τα εκατομμύρια που τον μιμήθηκαν. Τώρα λοιπόν και εμείς ερχόμεθα στην πράξη, στο πώς θα επιτύχουμε τώρα και να βρούμε τον εαυτό μας, και αυτό το βρίσκουμε στην αγάπη του Θεού. Ενώ δια της χάριτος του, δια της εκκλησίας και του βαπτίσματος μας έδωσε την άφεση, μας ανέπλασε και μας ξαναέκαμε υγιείς και αναμάρτητους, δεν το φυλάξαμε. Δεν το φυλάξαμε, γιατί είναι γεγονός ότι μετά την πτώση η ανθρώπινη προσωπικότητα έπαθε συντριβή. Μετά την πτώση να αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά. Λοιπόν τώρα χρειάζεται πάλι εδώ και αγώνας. Ακριβώς εδώ τώρα είναι η λεγόμενη άσκηση. Επειδή μας έδωσε ο Θεός τις εντολές, τις οποίες εφήρμοσε αυτός απολύτως. Και μέσω των εντολών ολοκληρώνουμε την πρώτη άρνηση δια της ομολογίας και έτσι επανέρχεται η χάρις και μας επανεφέρει εκεί που είμαστε πριν. Γιατί σαν να σας πω τώρα ένα σαν διήγημα μια παρέκβαση. Λέω εγώ μια φορά σαν θεωρία στο Χριστό μας. Πανάγαθε, δεν τα τελείωσες όλα εσύ με την παρουσία σου και με τα παθήματά σου και υπέρεκ πέρι σου. Γιατί μας κρατάς εμάς εδώ τους δυστυχείς, αφού η δωρεά σου έγινε. Λέει, ξέρετε γιατί έγινε η πτώση σας. Α, ναι κύριε μου, ξέρουμε. Επαρέβει με το θέλημά σου. Τώρα το θεραπεύετε. Ναι. Ένα λοιπόν, τις εντολές μου που θα σας πω, άμα τις φυλάξετε, τώρα θεραπεύετε την πρώτη άρνηση και επιστρέφετε. Λοιπόν, όταν του είπα έτσι, σαν διάλογο του Ροποντινά, είπε, ξέρετε γιατί πέσατε εδώ. Ξέρετε πως μπορεί να επιστρέψετε πάλι πίσω. Με την τήρηση των εντολών σου. Άτε λοιπόν. Γι' αυτό σας έβαλα εδώ, να δείξετε πρακτικά. Να δείξετε πρακτικά, επειδή πρακτικά έκαμετε την άρνηση. Να κάνετε πρακτική νομολογία για τη στηρίζω στον εντολό μου και τότε να ανοίξω να επιστρέψετε από εκεί που σας έχω ετοιμάσει. Αυτό είναι το νόημα της εντάφθα παρουσίας μας, αδελφοί. Άρα το κέντρο του καθήκοντος μας εδώ είναι η άσκηση και η μετάνοια. Το μόνο πράγμα που μπορεί να μας επαναρθώσει το λάθος. Έδωσε ο Θεός εντολές. Τι είναι τώρα οι εντολές? Πολύ προερχόμενοι από τα αναρχικά στοιχεία και τα μηδενιστικά και ούτω καθεξής. Προβάλλουν με αυθάδια. Γιατί μας έβαλαν εντολές? Γιατί μας αφαιρεί την ελευθερία μας? Και τους ρωτούμε, ποια ελευθερία αφήρεσε ο Θεός για τον εντολόν του? Τι δίνουμε εις τον Θεό τηρούντες τις εντολές? Μήπως θέλει κάτι να του το δώσουμε και δεν μπορούμε να το βρούμε? Οι εντολές του Θεού, αδελφοί μου, δεν είναι δικές του. Δεν αφορούν τον Θεό. Οι εντολές του Θεού είναι η πατρική του στοργή που μας δείχνει την κούραν της αποθεραπείας. Μετά την πτώση, όπως επάθαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά και πάθαμε γενική διαστροφή και δεν λειτουργεί μέσα μας το λογικό, αλλά το παράλογο, το εμπαθές, το διεφθαρμένο. Οι εντολές αυτό το νόημα έχουν. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι πρόσωπο, είναι κυριώτης, είναι αυθεντία, είναι εξουσία. Αυτό σημαίνει άνθρωπος. Διότι σε αυτό επάνω βρίσκεται δικαιούται να μείνει το κατ' εικόνα και ομοίωση. Όταν εμείς όμως υπήχθαμε δι' στον νόμο της διαστροφής, πώς είναι δυνατόν τώρα λοιπόν το κατ' εικόνα και ομοίωση να εφαρμοστεί? Εφόσον η σωτηρία μας, αδελφοί μου, δεν είναι η μεταφορά μας από ένα δυστυχή τόπο σε ένα ευδαιμονέστερο. Η σωτηρία μας είναι η επιστροφή μας πίσω εις τους πατρώους κόλπους. Είναι η θεοειδία,
Είναι το κατ' εικόνα και ομοίωση. Αυτός είναι ο ανθρώπινος προορισμός. Αυτός ο ανθρώπινος προορισμός είναι υπεράνω των αγγέλων. Και δικαίως λένε οι Απόστολοι, τα αγαθά, η αξία που μας χάρισε ο Χριστός μας, επιθυμούσε να άγγελοι παρακύψε. Δηλαδή να το πω σαν να ζηλεύουν υπό την καλή εννοία οι άγγελοι. Δεν τους λείπει τίποτε, αφού κρατούν πάνω τους τον Θεό. Και είναι μέσα στο πλήρωμα της πανευτυχίας. Ναι, αλλά όμως είναι εις διακονία αναποστελόμενη. Δεν είναι κατά χάρη η γη του Θεού που απέκτησε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δια της πίστεως μας προς τον Χριστό, δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, δια της στηρίσεως των εντολών, επιστρέφουμε εις το κατ' εικόνα και ομοίωση. Γινόμεθα θεοειδείς και δεν αποκτούμε ένα χιστίαν, πνευματική, οντολογική αχιστία με τον Θεό. Δεν είμαστε πλέον εμείς υπηρέτες της διακονία από όπως θελόμαστε. Είμαστε κατά χάρη γη Θεού. Είμαστε αδελφοί του Χριστού. Αυτή είναι η αξία μας. Λοιπόν, οι εντολές έχουν αυτό το νόημα. Όταν εμείς με την πτώση να γίναμε παλιάνθρωποι, γίναμε ψεύτες, κλέφτες, άδικοι, συκοφάντες, ανήθικοι, υποκριτές και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η διαφθορά. Αυτή τη ζούμε. Τώρα λοιπόν πώς είναι δυνατόν αυτό να θεωρηθεί πρόσωπο και να συνδεθεί να ενωθεί με τον Θεό? Γι' αυτό έδωσε ο Θεός τις εντολές. Άρα λοιπόν οι εντολές δεν λένε τίποτε άλλο. Λένε στο ψεύτη να μην λέει ψέματα. Στον ανήθικο να μην είναι ανήθικος. Στον κλέφτη να μην κλέφτει. Στον συκοφάντη να μην το κάνει. Και γενικά όλων των νόμων της διαστροφής οι εντολές τον διδάσκουν να τον αποβάλουμε. Βλέπετε. Με έναν λόγο, η περιεκτικά του συνόλου των θείων εντολών είναι να μας πείσουν να αρνηθούμε την παλιά ανθρωπιά. Να αποβάλουμε τον παλιά άνθρωπο, τον παλαιό άνθρωπο στις παθήμεσες και τις επιθυμίες. Για να αντιθούμε των κενών, των κατά Χριστών, αυτών που μας έφερε ο Χριστός μας, αυτών που φόρασαν όσοι τον ακολούθησαν, των αγιασμών. Και ακόμα τούτο σας ενθυμίζω ότι το θέμα αυτού του θριάμβου δεν είναι όπως πολλοί τώρα νιστάζουν, ροχαλούζουν και είναι καλά το καιρό εκείνο. Τώρα όμως εμείς θα τους διαψεύσουμε ότι παρόλη την μικρότητά μας, παρόλη την ευτέλειά μας, εδώ έχουμε αποδείξεις ότι τώρα έχουμε μαζί μας ανθρώπους που βαδίζουν στο πλήρωμα του αγιασμού. Και άρα δεν ήταν το καιρό εκείνο η τήρηση των εντολών και η πίστη που προκαλούσαν τον αγιασμό και την θέωση, αλλά είναι και τώρα. Ο Θεός και Πατέρας μας και Σωτήρας μας χθες και σήμερα και εις τους αιώνας είναι ο Αυτός. Εγώ με θυμώνει μη πάσαστας ημέρας. Ούτε άσου εμάς ορφανούς πόποτε. Βλέπετε. Άρα λοιπόν τώρα αδελφοί μου, το καθήκον μας όλας, όλων των ανθρώπων, εδώ είναι η άσκηση. Η μετάνοια. Τώρα επειδή έχουμε μέσα μας διαστροφή, πρέπει αυτό οπωσδήποτε να καταργηθεί. Πώς να γίνει όμως? Πρέπει να λάβουμε γενναία απόφαση μέσα μας. Να βάλουμε μπροστά μας να βλέπουμε σαν καθρέφτη την καταγωγή μας, ποιοι είμαστε, γιατί κρεμιστήκαμε και πώς επιστρέφουμε και πού θα πάμε. Αυτά λοιπόν δεν το κατάει ο άνθρωπος, τότε στέκεται στα περιθώρια της ειλικρινούς μετανοίας. Είναι αδύνατο να παρασυρθεί όταν σκέφτεται ο άνθρωπος σαν πρόσωπο. Ότι είμαι πρόσωπο. Δεν θα ακολουθήσω την παλιά ανθρωπιά. Δεν θα μιμηθώ το παράλογο. Κατ' ουδένα τρόπο. Λοιπόν, αυτό θα το πετύχουμε, όπως είπα, δια της ασκήσεως και της μετανοίας. Το κέντρο όλων τούτων που προέρχονται και συμβαίνουν γίνεται μέσω του νοός. Ο νους είναι το κατ' εικόνα και ομοίωση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Το ξεκίνημα της πτώσεως ήταν από την βλακεία του νοός. Εάν ο νους τότε των πρωτοπλάστων δεν παρεπλανόταν και κατελάει και στεκόταν στη θέση του,
και έλεγε στον διάβολο, ποιος είσαι εσύ που μας διδάσκεις? Εμείς έχουμε τον πατέρα μας τον Θεό. Δεν το καμέν. Ο νους αυτός αποβλακώθηκε και υπετάχθη. Τα είπες, ο αίτιος είναι ο νους. Ο νους λοιπόν έκαμε παράχρηση του νοήματος και κατήντησε στην κατάχρηση του πράγματος, που είναι η κατενέργεια παράβασης και αμαρτία και ήρθε φυσιολογικά ο θάνατος και η φθορά. Τώρα λοιπόν το κέντρο της πράξης, της πρακτικής μας μετανοίας είναι να κρατούμε τον νουν, να ελέγχουμε τον νουν, να μην τρέχουμε στα παράλογα. Διότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στο παράλογο, δεν μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Είναι ανθρωπόμορφον τι. Λοιπόν, με τη σωστή σκέψη, τι είναι σήμερα και που πηγαίνουμε, δεν θα ακούσουμε ούτε πρακτικά αυτό που μας παρακινεί στο παράλογο, στην φιλαυτία, στον εγωισμό, στην φιλιδονία. Αλλά θα ακούσουμε τον Χριστό μας, τον Πατέρα μας, που όχι μας τα δίδαξε προστακτικά, αλλά τα εφήρμοσε πρακτικά και τον αντέγραψαν εκατομμύρια ήρωες και είναι τώρα μαζί του εις τον ουρανό. Και εικαιτεύομαι, τους παρακαλούμε να πρεσβεύσουν και για μας. Λοιπόν τώρα ακριβώς με την προσοχή, αδελφοί μου, με την τήρηση του νου, έρχεται μέσα και σε παρακινεί ο άλλος, οι άλλοι. Σταματάει αμέσως ο άνθρωπος, λέει, για κάτσε, εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι χριστιανός, πώς το κάνω αυτό? Αυτό που λέει αυτός, που λέει αυτή, είναι παράλογο. Αν το παραβώ αυτό, θα με πετάξει ο Θεός. Και δεν είναι ότι θα με πετάξει. Εδώ, αδελφοί μου, ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι από την αρχή κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Λοιπόν, και άρα δικαιούται να κατοικήσει με τον Θεό στον παράδεισο, με στην απεραντοσύνη της παναγάπης και στην αγριά του Θεού, διότι θα είναι θεοειδής. Δεν θα εξαρτάται, δεν θα φοβάται, δεν θα δει, δεν θα απορεί, δεν θα αναζητεί. Η θεοειδία του είναι τελεία. Αυτός είναι ο καρπός αυτών που τήρησαν τις εντολές. Οι αντίθετοι όμως, οι οποίοι δεν το φύλαξαν αυτό, και παρόλο που τους εδόθηκε η χάρη της μετανοίας μέχρι των ρόχων του θανάτου, δεν δεχθήκαν να μετανοήσουν. Επέμειναν να μείνουν σε αυτό που διάλεξαν στην έννοια και την πράξη του παραλόγου. Λοιπόν αυτοί δεν πεθαίνουν. Αυτοί θα πάνε να βρουν αυτά που φύτεψαν, ό,τι σπηρέγαστος τούτο και θερίζει. Όσοι υπήκουσαν εις τον Θεό και φύλαξαν τα σαντελές του, θα πάρουμε τον Θεό στην αιωνιότητα. Όσοι φύλαξαν την αμαρτία και πίστεψαν τον διάβολο, θα πάρουν μαζί του στην αιώνια κόλαση. Αυτά είναι συγκλονιστικά και είναι γεγονότα. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, αδελφοί μου. Ο θάνατος που συμβαίνει εδώ είναι να φύγουμε το σώμα για λίγο καιρό και να το ξαναπάρουμε πάλι πίσω. Η ψυχή και ο νους είναι αθάνατα και θα σταθούν στο δικαστήριο να απολογηθούν εις εκείνη την ημέρα. Ενώ ο Θεός τους έδωσε όλες τις ευκολίες, όλες τις χάριτες, όλες τις βοήθειες. Δεν θέλησαν αυτοί. Προτίμησαν τη διαστροφή και το παράλογο. Λοιπόν, πάνε να το βρουν. Και το μέλλον είναι αιώνιον και ατελεύτητον, αδελφοί μου. Αυτό μόνο να σκέπτεται ο άνθρωπος, πραγματικά συγκλονίζεται και συγκρατείται. Έτσι είναι. Εορτάζομαι αύριο την Ανάσταση του Λαζάρου. Μερικοί μας ρώτηξαν γιατί γράφει στο ιστορικό του βίου του ότι ουδέποτε μπορούσε να φάει κάτι χωρίς να έχει γλυκό πάνω και ουδέποτε εμιδίασε, γέλασε. Ουδέποτε γέλασε. Και λέμε πώς θα γελούσε αυτός που είδε πρακτικά το βάθος της κολάσεως και είδε την φρίκη της ανθρώπινης ταλαιπωρίας και την πικρία που δεν έχει περιγραφεί. Πώς μπορούσε να γελάσει αυτός και να κάνει τίποτε άλλο? Να εδώ μια μαρτυρία ζωντανή περί αυτής της πραγματικότητας.
Γι' αυτό, αδελφοί μου, παρακαλώ την αγάπη σας. Αυτές τουλάχιστον οι 5 μέρες που έμειναν, με μια απόφαση γενναία, με μια ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση, να ξεχρεώσουμε, να σβήσουμε το χρέος, με μια αληθινή απόφαση προσωπικότητος, όχι, δεν θα ξαναγίνω πάλι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος, είμαι πρόσωπο. Θα σταθώ στη θέση μου. Δεν θα μιμηθώ το παράλογο. Και έτσι θα μας δεχθεί ο Θεός, παρόλο που τον λυπήσαμε και κάναμε τάσα πολλά λάθη και αμαρτίες. Αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, και ίσως είναι και η πρόνοια του Θεού που οικονόμησε ούτως ώστε να μαζευτούμε τόσοι πολλοί εδώ για να υπενθυμίσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Εμείς λοιπόν οι μοναχοί αυτό κάνουμε. Όταν αισθανθήκαμε μέσα μας τη ματαιότητα του κόσμου και ότι τίποτα δεν υπάρχει εδώ, υπάρχει ο νόμος της χρείας, η βιολογική μας υπόσταση. Θέλουμε λίγη τροφή, όχι τρυφή. Θέλουμε ένα ένδυμα, όχι σπατάλι και πολυτέλεια. Και ένα δωμάτιο να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η παγκόσμιος κατάκτησης. Αυτά χρειάζεται ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν τα σκεφτήκαμε κι εμείς τότε, λέμε, βρε, το μέλλον είναι αιώνιον. Εδώ βλέπουμε να γιορτάζουμε τους Αγίους και τους διαβάζουμε κάθε μέρα και τους άνομε. Αφού δικαιούμεθα κι εμείς να πάμε τους βρούμε, γιατί να το ιστορηθούμε για μια βλακεία? Γιατί να μείνουμε μέσα στο αίτιο, μέσα στα αίτια που προκαλούν τη διαστροφή και την πτώση? Γι' αυτό σηκωθήκαμε δια της αποταγής, αρνηθήκαμε και τη μητέρα που μας γέννησε και την πατρίδα και τα πάντα και την προσωπικότητά μας και γίναμε απόλυτα υπήκοοι εις το Θεό θέλημα. Και έτσι αισθανόμεθα την παρηγοριά. Δεν είναι κάτι καινούριο που το κάναμε εμείς τώρα. Έχει εφαρμοστεί από την ημέρα του Αγίου Αποστόλου. Γι' αυτό το λέω τούτον στους αδελφούς μας, τους κοινωνικούς, να έχουν θάρρος μέσα τους για το λόγο ότι βλέπουν τώρα. Τώρα βλέπουν εδώ το μοναστήρι, έχει περισσότερο από 50 νέα παιδιά που είναι και από υψηλές οικογένειες και υψηλές περιόδους. Οι περισσότεροι είναι πανεπιστημιακού επίπεδου και είχαν κοινωνικά μέλλοντα μεγάλα. Τα πέταξαν. Γιατί τι τους χρειάζονταν αυτούς? Από όσον είπαμε, η χρία είναι τούτη μικρή που είπαμε. Η μικρή χρία, όχι σπατάλη. Αυτή τη χρία την έχουμε και εδώ. Ελεύθερη λοιπόν από όλα τα αίτια, ένας είναι ο σκοπός μας, ο νους μας, ο πόθος μας, ο στόχος μας, ο σκοπός μας. Ένας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό μας, τον Πατέρα μας, να τον ευαρεστήσουμε, γιατί περιμένουμε να αισθανθούμε μέσα μας, όχι την αφαιρημένη πίστη, ότι θα μας σώσει ο Θεός. Ναι, θα γίνει και αυτό. Αλλά εμείς δεν στεκούμεθα σε αυτό και μόνον, ότι επιστέψαμε ότι θα μας σώσει. Θα το δούμε τώρα πρακτικά, θα το αισθανθούμε μέσα μας. Αυτής είναι η έναρξη του αγιασμού. Είναι η έναρξη του πληρώματος των θείων υποσχέσεων, ότι οι μετανοούντες απεντεύθεν αισθάνονται την βεβαιότητα της σωτηρίας τους. Αυτό εύχομαι με την ανάσταση του Χριστού μας να το αισθανθούμε και να το κληρονομήσουμε. Αμήν. Yeah.
των ανεμών. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον τους ανεμάτων.